Θα πρέπει κάποια στιγμή, κύριε Υπουργέ, και αυτό σας το λέω γιατί έχουμε τελευταία πολλές αποχωρήσεις συναδέλφων από το δημόσιο σύστημα, κάποια πράγματα να τα σκεφτείτε, να μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση, γιατί γίνονται κάποιες μετακινήσεις γενικών ιατρών, κυρίως προς τα ΤΕΠ, και αυτό οδηγούν πολλούς συναδέλφους να πάρουν τις αποφάσεις και να φεύγουν και να στερείται το δημόσιο σύστημα υγείας των πολύτιμων υπηρεσιών τους. Μέσα σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να θέσω και το κομμάτι των άγων και παραμεθέωρων περιοχών, γιατί θα πάτε αμέσως μετά, έμαθα, στο Βόλιο. Εκεί υπάρχουν περιοχές όπως είναι ο Αυγερινός ή κάποιες άλλες περιοχές, οι οποίες είναι πολύ κοντά στα σύνορα, οι οποίες είναι πραγματικά απομακρυσμένες με ένα πολύ περίεργο ορεινό ανάγλυφο και πολύ δύσκολη η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Επομένως, θα πρέπει και αυτό το πράγμα να το δώσετε μια σημασία ή τέλος πάντων να δώσουμε κάποια κίνητα στους ανθρώπους που θα πάνε εκεί. Για τα νοσοκομεία, εκείνο το οποίο, επειδή θα ακούσετε πάρα πολλά, φαντάζομαι σας τα έχουν πει όλοι, για μας το κεντρικό κομμάτι είναι η αναδιοργάνωση του οργανογράμματος του νοσοκομείου. Θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, θα πρέπει να γίνουν σύγχρονα, θα πρέπει κάποια στιγμή να συνεργαστούμε όλοι μαζί, εμείς έχουμε την καλή διάθεση και τα ανοιχτά αυτιά και την θετική, αν θέλετε, αύρα, να δούμε το τι θα πρέπει να γίνει, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε αυτό το κομμάτι που θα θέλουμε όσον αφορά και ποιοτικές εννοώ υπηρεσίες υγείας. Οργανικές θέσεις λοιπόν θα πρέπει να καλυφθούν. Κάποια πράγματα τα οποία είναι όσον αφορά τους επικουρικούς γιατρούς επίσης θα πρέπει να λυθούν, κύριε Υπουργέ, τουλάχιστον αυτοί που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και το κεντρικό, αν θέλετε να σας πω, ζήτημα για μας στο νοσοκομείο είναι θα πρέπει να υπάρξει αυτονομία των ΤΕΠ. Αυτό το ξέρω ότι είναι στις προθέσεις σας, το ξέρω ότι είναι μέσα στο μυαλό σας, αλλά πραγματικά θα πρέπει να γίνει αυτό χθες. Και καλό θα ήταν όταν προκυρήσονται θέσεις ΤΕΠ ή πηγαίνουν εκεί οι συνάδελφοι, καλό θα ήταν να παραμένουν εκεί. Γιατί συμβαίνει και αυτό το πράγμα, όπως και διάφορες άλλες θέσεις οι οποίες είχαν προκυρηθεί. Καλό είναι να μην υπάρχουν αποστάσεις ή μετακινήσεις, γιατί αποδυναμώνουμε ένα πράγμα, δηλαδή κάνουμε μόνοι μας, χάνουμε το δίκιο μας. Για τους ελεύθερους επαγγελματίους, γιατρούς, θα ήθελα να σας πω ότι εδώ στην περιοχή μας στήριξαν με ανοιχτά ιατρία και όχι με κλειστά ιατρία και με αυτά που σας προείπα. Θα θέλαμε να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο, καθαρό πλαίσιο, συνεργασίας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, το οποίο να παίρνει υπόψη τις ανάγκες της περιοχής. Θα θέλαμε κάποια στιγμή πραγματικά οι αρχές οι οποίες διέπουν για να μην δημιουργούνται προβλήματα με τους συναδέλφους να είναι, εσείς είστε και νομικός, και άρα ξέρετε καλύτερα από μένα, να βασίζονται στην συνταγματική αρχή ίση αμοιβή για ίση εργασία. Θα θέλαμε αυτό, όχι ούτε κάτι παραπάνω ούτε κάτι λιγότερο. Με μία αναβάθμιση ενός συνολικά της αμοιβής, της ανταμοιβής των συναδέλφων. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς το ξέρετε πολύ καλά, εμείς έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τα εργαστήρια, τα οποία το γνωρίζετε πολύ καλά. Με το Global και το Rebate, θα θέλαμε πραγματικά την άμεση εφαρμογή και την αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλων, των υγειονομικών πρωτοκόλων, να τα βάλουμε δηλαδή μέσα στο σύστημα, θα κάνουμε οικονομία, πιστέψτε με, θα κάνουμε οικονομία. Το Σαββατοκύριακο ήμουν σε μια επιστημονική εκδήλωση και ξαφνικά λοιπόν άκουσα ένα πράγμα το οποίο γίνεται στην Ελβετία, όπου την ολική χοληστερή δεν τη ζητάνε καν.